έτσι ήσουν στο σχολείο, με φίλους, με αυτά, πώς είσαι? Έχει διαφορά, γιατί στο σχολείο γίνονται όλα στην πλάκα, πέρα δηλαδή από το μάθημα, κάνεις παρέες για να περνάς καλά. Ναι. Από τα διαλύματα, τις εκδρομές, τις κοπάνες, όλα αυτά. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με τη ζωή και τη δουλειά, όπου θεωρούσα, όχι θεωρούσα, είχα φάει πολύ πράγμα, ας πούμε, με το είδος της μουσικής που έπαιζα. Γιατί παίζαμε εμείς τότε hard rock. Ναι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε σπίτι να κάνουμε πρόβα. Ερχόντουσαν αστυνομίες τότε, μας διώχνανε. Σωστά, και τα πρακτικά. Θα σας πω και κάτι πολύ κουφό, το οποίο το συζήταγα προχτές, το θυμήθηκα. Για να κάνουμε μια συναυλία από τις Τσιρικάδες, επειδή ήμασταν και σε παράξενες τις εποχές, δεν είχε τελειώσει η Χούντα ακόμα. Ναι, ναι. Έπρεπε να πάμε στους τοίχους στο αστυνομικό τμήμα. Α, ναι, βέβαια. Να τους εγκρίνει. Να τους περάσει τη λογοκρισία. Τους τοίχους. Η πλάκα ήταν ότι οι τοίχοι ήταν στα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να τους δώσουμε. Τώρα, τι καταλαβαίνω. Τους μετέφρασε κάποιος, όχι. Όχι. Σου λέει αγγλικά, είναι να τα καταλάβει κανείς. Ναι, εντάξει. Αλλά ήταν, είναι μια... Α, πέρασες και από αυτό. Είναι κάτι που, ναι, ακούγεται σήμερα... Ναι, να σου λογοκρίνει κάποιος τους τοίχους. Ναι. Πόσες φορές ήρθε η αστυνομία για να σας κόψει, λόγω ήχου? Παντού, όπου παντού πηγαίναμε, γιατί εμείς νοικιάζαμε ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, όπου βρίσκαμε. Ναι. Μπαίναμε μέσα, τη δεύτερη μέρα είχε έρθει η αστυνομία. Δηλαδή, είχατε και τράψει αυτό. Εννοείται. Γιατί έχω δει, έχω υπάρξει. Ο Θανάσης είναι αυτός που καλεί. Όχι, δεν έχω καλέσει. Κάποια στιγμή στη ζωή μου, στα Εξάρχεια, είδα κάτι φοιτητές. Και φέρανε drums. Δεν έχω ακούσει ποτέ δυνατότερο ήχο στη ζωή μου από τα. Δεν έχω ακούσει. Ναι. Που έχω βρεθεί σε αεροπλάνα δίπλα, πώς πω. Τίποτα. Δύο τετράγωνα γύρω από εκεί υποφέρει ο κόσμος. Ναι, όχι εδώ, σε δύο τετράγωνα. Και λέω, εγώ δεν θα σας ενοχλήσω, αλλά θα λείπω. Αλλά μην τα ξεδιπλώνετε, μην τα γυαλίσετε. Όχι, όχι. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το ανοιχτείς. Δηλαδή, ειδικά όταν ο χώρος δεν έχει μόνωση και βγαίνει όλος αυτός ο αντίλογος. Ωραία, εσύ λοιπόν κάνεις. Θα καλούσα και εγώ την αστυνομία για μένα. Παρόλο που δεν την κάλεσα. Εσύ με τη δουλειά. Κοινωνικός είσαι. Ναι, είμαι κοινωνικός. Ναι. Απλά μου στη δουλειά είσαι μοναχικός. Ναι, δεν. Δηλαδή. Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Ναι, οκ. Μετά το μωρό μου Φάλτσο, δηλαδή χρειάστηκε να κάνεις. Δηλαδή, αν έβγαινε με ένα αγγλικό, να πει τα δικά σου πόσα έχει 12 τραγούδια. Ό,τι είχες γράψει στο παρελθόν. Εντάξει, πλέον έχει, δεν ξαναείπα αγγλικό τραγούδι, δηλαδή scrap town κτλ. Δεν υπήρχε κανένα ελληνικό. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν σε γήπεδο μετά. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν σε γήπεδο, σε μια περιοδία που ξεκίνησε, θυμάμαι, από τη... την Κομωτινή. Από την Κομωτινή. Ναι. Έχοντας τρεις δίσκους, εμείς πολλά τραγούδια. Ναι, πολλά. Πολλά. Πώς το είχες σκεφτεί και μικρό παιδί τότε, έτσι? Είναι χαρακτηριστική, είσαι κεντρικός, δεν μπορεί. Ξέρω, δεν είναι κεντρικό να κάνεις ακριβώς αυτό που θέλεις, γιατί και εγώ έπαιζα πράγματα που δεν ήταν πολύ συνηθισμένα, δηλαδή δεν ήταν οι πεπατημένοι. Εσύ το έκανες εις βάρος σου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, χάνοντας τρία χρόνια live, δηλαδή με κίνδυνο να μην αρέσει ο επόμενος δίσκος ή να μην έχει τόσες επιτυχίες. Θέλεις να σου πω κάτι. Που λειτουργήσε εις βάρος σου. Θέλεις να σου πω κάτι. Γενικά όμως στη μουσική την pop που έσκασε εκείνη την εποχή. Ποια εποχή μιλάμε, 90. Από 87 ξεκινάω, τέλειο 87. Όσοι καλλιτέχνες βγήκαν, έκαναν συνεργασία με λαϊκούς. Αναγκαστικά. Ναι. Για μένα δεν υπήρχε αυτό το αναγκαστικό. Δηλαδή. Ναι. Ήταν δύο πράγματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Έτυχε να πάω σε μαγαζί και να βγαίνει ένας συνάδελφος pop, ας πούμε, στην αρχή και λέει, άντε τελείωνε να βγει ο μεγάλος. Ναι, αυτό δεν ήθελες. Όχι μόνο δεν ήθελα αυτό, ήθελα... Μακάρι όλοι να είχαν διαφυλάξει αυτό το κίνημα, γιατί ήταν πολύ σοβαρό. Δηλαδή, είχε πάρει το 80% του airplay, ας πούμε, παντού. Ναι. Και των πωλήσεων δίσκων, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, στα μαγαζιά δεν ισχύει αυτό. Γιατί εσείς έπρεπε να παίζετε σε κλαμπ, δεν παίζετε σε μπουζουξίδικα. Κάποιοι παίζανε και σε μπουζουξίδικα. Αυτό σου λέει, αλλά μεταξύ σας όμως, γιατί υπήρξε μια μουσική σκηνή που ήταν κι άλλη. Ναι. Που κάπως ήταν pop κι αυτή. Μπορεί να μην είχατε ακριβώς την ίδια μουσική, αλλά ήταν pop. Εσύ θα μπορούσε. Που συνεργάστηκε τελευταία. Αλλά... Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι. Τότε δεν υπήρχε αυτή η σκέψη. Ούτε ερχόντουσαν να σας κουμπώσουν οι εταιρείες με έναν τρόπο. Όχι, και να σου πω κάτι, και δεν χρειαζόταν κιόλα. Ναι. Υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτή τη μουσική σκηνή.
Δεν, να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα κάτι. Δηλαδή, έκανα τη δουλειά μου, δεν συμμετείχα, κάναμε 80 συναυλίες το καλοκαίρι. Ναι. Δεν προλαβαίνεις ούτε να σκεφτείς, ούτε να... Ναι. Η μόνη που συνεργαζόμενα τότε ήταν η Σοφία Αρβανίτη και αυτό γιατί είχαμε κάνει δύο δίσκους μαζί. Ναι. Εντάξει, η Σοφία ήταν τραγουδίστρια, δεν δημιουργούσε δικιά της μουσική. Ναι, αλλά είχε κάνει δύο πολύ πετυχημένους δίσκους. Τους οποίους είχα γράψει εγώ και κόλλαγε αυτή η συνεργασία. Ναι, δηλαδή, ναι. Κάπου παρουσιάζα μια δουλειά συνολικότερα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήσασταν τρομερό δίδυμο με τη Σοφία Αρβανίτη. Δηλαδή, κάπως είστε. Είστε.